Τώρα, ήθελα να αναφερθώ λίγο στο περίφημο Μητρώο Καλλιτεχνών, καθώς υπήρξα καλλιτέχνης και ελπίζω να ξαναγίνω κάποια στιγμή. Ξέρετε ότι στις 20 Οκτωβρίου έληξε η περίφημη προθεσμία εγγραφή στο περίφημο Μητρώο Καλλιτεχνών, το οποίο η ίδια η κυβέρνηση το οποίο είχε δηλώσει ότι ανέμενε να εγγραφούν 42 με 45.000 συνάδελφοί μου, εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού. Γράφτηκαν τελικά δυστυχώς μόνο 17.000 άνθρωποι. Οι 7.000 από αυτούς είναι ηθοποιοί, ευτυχώς. 2.000 ακόμα ηθοποιοί, έμαθα χτες που μίλησα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, τον Σπύρο Μπιμπίλα. 2.000 λοιπόν, που γράφτηκαν εκπρόθεσμα, μαθαίνουμε ότι σίγουρα από το Υπουργείο δεν θα πάρουν το επίδομα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου και πως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάρουν και κανένα επίδομα από εδώ και πέρα. Αφού αναγνωρίζετε ότι οι δικαιούχοι που αναμένατε εσείς οι ίδιοι ως κυβέρνηση ήταν περίπου 45.000 και παρόλο που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πραγματικό νούμερο δικαιούχων είναι υπερδιπλάσιο, είναι πάνω από 100.000. Εσείς όμως τουλάχιστον με αυτό που αναμένατε δεν θα πρέπει τώρα να κάνετε κάτι για να βρεθεί τρόπος να το λαμβάνουν οι υπόλοιποι 28.000 που κατά το δικό σας επαναλαμβάνω προϋπολογισμό το δικαιούνταν αλλά ή δεν πρόλαβαν την προθεσμία ή το πληροφορήθηκαν πολύ αργά ή δεν πληροφορήθηκαν ποτέ την εξαγγελία του Μητρώου Καλλιτεχνών. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό? Δεν μιλώ μόνο για τους τοπιούς. Είναι φανερό ότι από τα νούμερα που παρέθεσα ότι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, οι εργαζόμενοι στις τέχνες είναι πολλαπλάσια από εμάς τους τοπιούς. Ελπίζω να συνειδητοποιείτε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μου, συνάδελφοι με την ευρεία έννοια του όρου, συνάδελφοί μου είναι και καθαρίστες που δουλεύουν στα θέατρα που δούλευα, όλοι οι μουσικοί, όλοι οι χορευτές. Καθώς λοιπόν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου έχουν να λάβουν οποιαδήποτε αποδοχή ή βοήθημα από τα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, αρχίζουν πια να μπαίνουν σταδιακά σε πραγματικό καθεστώς λοιμού. Κοινώς αρχίζουν να πεινούν. Αν ούτε αυτό δεν σας κινητοποιεί, πολύ φοβάμαι ότι τίποτα πια δεν θα μπορέσει να σας κινητοποιήσει. Και αφού και μιλάμε για ηθοποιούς, ας μιλήσουμε λίγο και για τραγουδιστές και μουσικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους, όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουν σωρία προβλημάτων, τα οποία υπήρχαν από πριν, αλλά εκτείνονται και χειροτερεύουν λόγω του κορονοϊού και των νέων συνθηκών που αυτός δημιουργεί. Ένα βασικό ζήτημα, και θα επαναλάβω ότι αυτό το θέμα δεν είναι τωρινό, είναι η ίσπραξη των συγγενικών δικαιωμάτων τους. Όλοι οι τραγουδιστές που αξιώνουν συγγενικά δικαιώματα υποχρεωτικά πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο συνεταιρισμό τους. Τα τακτικά και υποφελούμενα μέλη υπολογίζονται γύρω στα 1.365. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης ΕΡΑΤΟ, ο οργανισμός, ο συνεταιρισμός δηλαδή των Ελλήνων Τραγουδιστών, έχει αυστηρούς κανόνες για την αναγνώριση των μελών. Αυτών δηλαδή που έχουν δικαίωμα εκλέγειν, εκλέγεστε και ψήφου στη Γενική Συνέλευσή τους. Περισσότερα από 1.000 άτομα, ενώ είναι εγγεγραμμένοι στο συνεταιρισμό, δεν μπορούν ωστόσο με αυτή την ιδιότητα του, να έχουν την ιδιότητα του μέλους, η οποία βρίσκεται μόνο στα χέρια 150 περίπου ατόμων. Με αποτέλεσμα, οι αποκαλούμενοι υποφελούμενοι να μην έχουν κανένα ουσιαστικό δικαίωμα. Ενώ η διοίκηση του συνεταιρισμού επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα συγγενικά δικαιώματα από τη δημόσια εκτέλεση τραγουδιών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Επίσης, στη διοίκηση του συνεταιρισμού τους αντιπροσωπεύονταν μέχρι τώρα, ακόμα συνεχίζουν, κυρίως οι επίκαιροι τραγουδιστές, οι διάσημοι. Ενώ ένα άτομο προερχόμενο από το παραδοσιακό ή το λαϊκό τραγούδι αντιπροσώπευε τη μειοψηφία. Στις τελευταίες, ωστόσο, αρχαιρεσίες του συνεταιρισμού ΕΡΑΤΟ, που έγιναν πέρυσι το Μάιο, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να αποκλειστεί τελείως ακόμη και αυτή η ελάχιστη μειοψηφία του ενός μέλους και με διάφορα στρατηγήματα επετέφθη να εκλεγούν τελικά μόνο μέλη της διοίκησης της απολύτου επιλογής τους. Με διαδικασίες κάθε άλλο παρά διαφανείς, σύνομες και αποδεκτές. Επιβάλλεται λοιπόν να επανεξεταστεί το όλο πλαίσιο και νομοθετικά, θα τελειώσω γρήγορα κυρία Πρόεδρε, και να διερευνηθεί η βάση ίσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων από όλους τους χρήστες. Επίσης, θα πρέπει να περιοριστούν τα έσοδα ίσπραξης που κρατάνε αυτοί οι οργανισμοί για τον εμπεριμερισμό των συγγενικών δικαιωμάτων στο ύψος που επιβάλλει ο νόμος, στο 20%. Το ξεπερνάν συστηματικά. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι επίγουσα, είναι κατεπίγουσα η ανάγκη, όχι μόνο για διαφάνεια και νομιμότητα, αλλά για εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν τους νέους ή τους λιγότερο νέους και γνωστούς καλλιτέχνες να επιβιώσουν από αυτή την οικονομική καταστροφή που επήλθε, κορυφώθηκε με την κρίση του κορονοϊού.